Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Αθρώα ήταν η προσέλευση πολιτών στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Σχημάτισαν μεγάλη ουρά για να κάνουν rapid test. Βανδαλισμοί στο Πρωτολίκιο Πολύχνης. Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο γυμναστήριο. Σε χώρο διασκέδασης μετέτρεψαν σχολική αίθουσα. Επιβάτη τα λεωφορείο του ΑΣΤ κατέληξε στο νοσοκομείο. Χύθηκε πάνω της καυτό νερό από το καλοριφέρ. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 1.400 νέα κρούσματα κορονοϊού. 687 καταγράφηκαν στην Αττική, 160 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Ιμαθία, 3 στο Κιλκής, 8 στην Πιερία, 3 στην Μπέλα, 7 στις Σέρες και 39 στη Χαλκιδική. Οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 181. 320 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 70 έτη και το 88,4% έχει υποκείμενο νόσημα. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 1.256 ασθενείς. Τέλος, κατέληξαν 27 ακόμη συνάνθρωποι μας το τελευταίο 24ωρο. Από τον προηγούμενο Μάρτιο έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα συνολικά 6.221 θάνατοι. Το 95,6% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Καλά νέα φαίνεται να έρχονται από την Αθήνα. Στην σημερινή τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Ταραντήλης δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος υγείας, καθώς οι εισαγωγές δείχνουν μία τάση σταθεροποίησης και όχι αύξησης. Εκτίμησε μάλιστα ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα απαιτηθεί παράταση του υφιστάμενου lockdown. Ο εμβολιασμός θα μειώσει τον κίνδυνο πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης κατά τη σημερινή ενημέρωση των συντακτών. Εκτιμάται έτσι ότι με τον εμβολιασμό τόσο των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας, όσο και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, θα αρχίσει από το Μάρτιο να μειώνεται ο κίνδυνος πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από τον Απρίλιο που θα έχουμε σύμμαχο και τον καιρό, η κατάσταση ως προς τη μεταδοτικότητα του ιού θα βελτιωθεί σημαντικά. Μάλιστα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αύξηση στις νοσηλίες, αλλά σταθεροποίηση. Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας, αποτελέσματα που έχουμε, οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Δεν υπάρχει αύξηση στις νοσηλίες, όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι νοσηλίες αποτελούν ουσιαστικά και το μέρος όπου αντλούνται τα περιστατικά που δυστυχώς πηγαίνουν στη συνέχεια στις ΜΕΘ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, δεν υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε τα αποτελέσματα και η εμπειρία δείχνει ότι ένα τέτοιο lockdown για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα οδηγήσει σε μια καλυτέρευση των αποτελεσμάτων και έτσι δεν θα έχουμε μια τέτοια παράταση. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εμβολίων που δεν έγιναν αξιοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό άλλων πολιτών κατά τις ημέρες της κακοκαιρίας. Και εμείς ελπίζουμε για την άρση του lockdown, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε για την Αττική. Ξέρουμε όμως ότι στην Θεσσαλονίκη οι τιμές της συγκέντρωσης του υλικού φορτίου στα δείγματα λιμάτων που ελήφθησαν στις 15 και 16 Φεβρουαρίου ήταν για άλλη μια φορά αυξημένες, αυτή τη φορά κατά 17% σε σχέση με τις τιμές των δύο προηγούμενων δειγματοληψιών. Η ημερήσια διακύμανση είναι αυτή που μας δείχνει ότι μέχρι στιγμής η αυξητική τάση είναι μεν ξεκάθαρη και έντονη, απέχει δε από το να χαρακτηριστεί εκρηκτική. Το υλικό φορτίο από τις αρχές του μήνα αυξήθηκε σταδιακά με σχετικά ήπιο ρυθμό, ο οποίος όμως κατά την τελευταία εβδομάδα έχει επιταχυνθεί σημαντικά, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρίτανης του Αριστοτελείου Νίκος Παπαϊωάννου. Σε σχέση με τα χαμηλότερα επίπεδα της περίοδου, την εβδομάδα δηλαδή 20 με 27 Ιανουαρίου, η απόλυτη τιμή του υλικού φορτίου είναι σήμερα εξαπλάσια. Το ότι η αύξηση αυτή δεν ήλθε απότομα όπως συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο είναι και το στοιχείο που καθιστά διαχειρίσιμη την κατάσταση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας
και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πίεση στα νοσοκομεία, πρόσθεσε. Ουρά σχηματίστηκε σήμερα έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια rapid test ανίχνευσης κορονοϊού. Στο σημείο βρέθηκαν 3 κλιμάκια του ΕΟΔΗ προκειμένου να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Τεστ θα διενεργηθούν και αύριο Παρασκευή στον ίδιο χώρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αθρώα ήταν η προσέλευση των πολιτών που συνέρευσαν έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για να υποβληθούν σε rapid test και τον κορονοϊό. Προσπαθώ και κοιτάω όσο πιο συχνά να κάνω τεστ για το δικό μου και για τον γύρο μου το καλό. Πρώτη φορά το rapid test, το κάνω προληπτικά. Αυτό. Περιμένουμε στην ουρά. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά τα κολληβητήρια. Ήμασταν κλειστά σχεδόν 4 μήνες. Και η διαδικασία είναι να κάνουμε εβδομαδιαίο τεστ για να μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι. Να μην μεταδώσουμε, εφόσον έχουμε κάτι δηλαδή. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ διενήργησε τους δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στο πλαίσιο της πρόληψης για τη διασπορά του κορονοϊού. Έχω κάνει και κάποια μοριακά στην αρχή, λόγω και δουλειάς και αυτά. Έχω κάνει και ένα τεστ, rapid. Τώρα ξανά ήρθα έτσι για έναν επανέλεγχο. Έξω από το Δημαρχείο σχηματίστηκε ουρά αρκετών μέτρων. Φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις, αρκετοί πολίτες προσήλθαν πριν την έναρξη της διαδικασίας, περιμένοντας να κάνουν το τεστ. Η πρώτη φορά και θέλω να βεβαιωθώ από περιέργεια. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα, τίποτα απολύτως, απλά θέλω να δω έτσι. Στην ουρά. Πάλι καλά, πηγαίνει καλά. Είμαι δηλαδή κανένα δεκάλεπτο που περιμένω και έτσι όπως το βλέπω να προχωράει το πράγμα, σε κάνα τέταρτο πιστεύω θα έχω φτάσει κι εγώ. Σημειώνεται ότι η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις περιοχές που ανησυχούν τους ειδικούς λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας. Η περιοχή παραμένει πάντως σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης, ενώ τα μέτρα έχουν πάρει παράταση ως τις 22 Φεβρουαρίου. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και αύριο στον ίδιο χώρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Καλησπέριζω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαρτζόπουλο, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα κύριε μας και υγεία. Κυρίως. Να ξεκινήσουμε από τον καυγά, μάλλον όχι καυγά, από τον πόλεμο χαρακομμάτων που είναι σε εξέλιξη για τις καταστροφές της Μύδειας στην Αττική. Εσείς έχετε καταλήξει ποιος φταίει με αυτή την επικάλυψη και μετάθεση αρμοδιοτήτων? Κοιτάξτε. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και εμείς τουλάχιστον οι Βόρειοι, νομίζω κύριε Μόσχημα ότι μπορούμε να τα δούμε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Εγώ είμαι εδώ και πολλά χρόνια, γιατί κατάγομαι κιόλας από εδώ, κάτοικος έσμες στο χωρίο. Και μάλιστα προς τα έξω. Είμαι δηλαδή πηλαία χορτιάτης. Εμείς τέτοια φαινόμενα έχουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 φορές. Αυτή τη στιγμή, χθες έφυγαν τα χιόνια από εκεί που μου και είχα 30 πόντους. Σε εμάς. Αυτά τα που είδαμε τώρα στην Αθήνα συμβαίνουν, να πω την αλήθεια, δεν συνέβησαν ποτέ. Και αν έχουμε καμιά φορά διακοπή ρεύματος σε μεγάλες... Δεν ξέρω αν έχουμε... Μία ωρίτσα, 2 ώρες, 3 ώρες. Ναι. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Έρχομαι στην ερώτησή σας. Σημαίνει ότι και εδώ υπάρχουν οι ίδιες αρμοδιότητες, η ίδια κατανομή αρμοδιοτήτων, η οποία είναι κεντρικές αρτηρίες περιφέρεια, μέσα στο χωριό... Δήμος και ο ΔΔΕ κοιτάει την περιουσία του να την προφυλάσει, δηλαδή κοιτάει η στήλη και οι γραμμές να είναι ελεύθερες. Αυτό στην Αθήνα προφανώς δεν συνέβη σε όλα τα επίπεδα. Όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, λογικό είναι η βαρία ευθύνη, η άμεσος ευθύνη να είναι στον ΔΔΕ. Εκείνος έπρεπε να δει σε ποιο σημείο υπάρχει κίνδυνος και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, είτε τους Δήμους είτε την περιφέρεια. Ναι. Φυσικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, να πω κάτι που μου είπε ένας συνάδελφος προσφυός, ότι τα δέντρα δεν μεγάλασαν ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε ένα μισό χρόνο. Έτσι είναι όλα αυτά τα χρόνια. Και αναφέρομαι στις υποτιθέμενες κυβερνητικές ευθύνες. Ας είμαστε σοβαροί. Μάλιστα. Για την Εθνική Οδό και για την Εγνατία, για να δούμε λίγο και τα καθημάς. Η Εγνατία έκλεισε με απόφαση του Υπουργού το Σαββατοκύριακο, η Εθνική Οδός έκλεισε Δευτέρα Τρίτη. Εσείς συμφωνείτε με αυτές τις επιλογές? Άκουσα πάρα πολλούς να λένε διάφορα. Προσέξτε. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα πάλι. Και ορθώς το θέλετε. Το ένα είναι ότι ο Υπουργός το εξήγησε, πήρε την απόφαση διότι εκτίμησε, από ό,τι φάνηκε ορθώς,
ότι ο δρόμος θα είναι απροσπέλαστος και θα έχουμε εγκλωβισμούς όπως είχαμε και πριν από νομίζω 2-3 χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτός το έχεις. Τώρα, το αν ο παραχωρησιούχος είχε φροντίσει ώστε να έχει τα απαραίτητα μηχανήματα ή όχι και αν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί. Ναι, γιατί η συζήτηση που ακούτε και εσείς προφανώς, όχι μόνο εγώ, είναι μήπως η υπουργική απόφαση ήταν για να καλύψει τους παραχωρησιούχους για πλημελή συντήρηση ή τέλος πάντων εποπτεία των δρόμων ή κατοχή μηχανημάτων για τέτοιες περιπτώσεις κλπ. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, με τα μέχρι τούτη στοιχεία δεν μπορούμε να το πούμε. Εάν υπάρχει τέτοια υποψία, ας διερευνηθεί. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο σοβαρό θέμα το οποίο εξελίσσεται από σήμερα και από ό,τι φαίνεται μέχρι τις 2 Μαρτίου. Αναφέρομαι στη νέα ανάπτυξη της Τουρκίας για έρευνες του ΤΣΕΣΜΕ αυτή τη φορά στο κεντρικό Αιγαίο. Είμαστε σε φάση διερευνητικών επαφών, υποτίθεται, και το ΤΣΕΣΜΕ θέλει να κόβει βόλτες μεταξύ Λίμνου, Σκύρου, Λέσβου, Χίου και να ψάχνει στα διεθνή χωρικά ύδατα, αλλά κάτω από τη μύτη μας. Κάποιοι ζητάνε σκληρότερη στάση, κύριε Βαρτζόπουλο. Προσέξτε. Τις απόψεις μου για τα εθνικά θέματα τις ξέρετε και τις έχω δημοσιοποιήσει. Κατά συνέπεια, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Εκείνο το οποίο πάνω στην ερώτησή σας απαντών πρέπει να πω είναι το εξής. Κοιτάξτε. Εμείς πήραμε μία απόφαση και κατά την άποψή μου ορθώς την πήραμε να συμμετάσχουμε στις διερευνητικές για να δηλώσουν σε όλο τον κόσμο ότι εμείς είμεθα έτοιμοι για συζήτηση με σκοπό είτε να τα βρούμε επί του αντικειμένου, δηλαδή της διευθετήσεως της ΑΟΣ που είναι και το μοναδικό αντικείμενο, είτε να τα βρούμε διμερώς, είτε να πάμε στην Χάγη υπογράφοντας ένα συνυποσχετικό το οποίο θα γίνει βασικά βάση του διεθνούς δικαίου. Της αποφάσεως του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης που ελήφθη στο Μοντέγκο Μπέι το 1982. Τώρα, αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια προσπάθεια να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στο κέντρο του Αιγαίου. Λοιπόν, σε αποστάσεις δηλαδή που είναι για πολύ κάτω των 200 μιλίων. Για την ακρίβεια, κύριε Βαρτζόπουλε, και στο κεντρικό Αιγαίο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι, εδώ είναι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, έτσι. Ακριβώς. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Τούρκοι δεν αλλάζουν τακτική. Εμείς όμως νομίζω ότι τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία των διερευνητικών θα πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να μην είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα οδηγήσουμε αυτή τη διαδικασία σε άτυχο πέρας. Ναι. Δηλαδή, στο playing game που θα γίνει μετά να είναι σαφές το ποιος είναι ο φταίτης. Για να μην το χρεωθούμε. Ακριβώς αυτό. Ναι. Για να μην αλλά το χρεωθούμε, το είπατε αυτό. Η εικόνα αυτή σε διεθνή μεν ύδατα, αλλά ευθύνης ελληνικής, να βλέπουμε αυτή την κατάσταση και υποτίθεται να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, έστω και ατύπως, δεν είναι οξύμορο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι η πρώτη εντύπωση είναι ακριβώς αυτό το οξύμορο. Αλλά σας λέγω το εξής, ότι η ελληνική κυβέρνηση έτσι, δεν είναι αφελής. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι κομμάτι μιας τακτικής, η οποία εντάσσεται μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική. Αλλά είναι τακτική. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε μέσα στην μια φάση, ενδιάμεσο φάση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Εκ του αποτελέσματος θα κρυφτούμε και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το αποτελέσμα θα είναι κάτι το οποίο θα εντάσσεται μέσα στις επιδιώξεις μας και θα θυμίσει την πατρίδα. Εσείς είστε υπέρ της προσφυγής στη Χάγη. Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής, να επαναλάβω μάλλον αυτό το οποίο είπα. Και φυσικά είμαι υπέρ της προσφυγής στη Χάγη, η οποία μπορεί να γίνει μόνο με ένα συνυποσχετικό, το οποίο θα βασίζεται στην απόφαση των ΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, που ελήφθη στο Μοντέγκο Μπέι το 1982. Ναι, η Χάγη όμως μπορεί να μην σε δικαιώσει ως χώρα στο 100%. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι στη Χάγη, πηγαίνουμε για τη διευθέτηση της ΑΟΣ. Η διευθέτηση της ΑΟΣ είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα, το οποίο
εκτελείται, το οποίο ασκείται μετά από συμφωνία με τα παρακείμενα ή αντικείμενα κράτη. Αλλιώς δεν γίνεται. Εκείνος το οποίο δεν αποφασίζει χάρη και το οποίο είναι κυριαρχία μας, είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, έτσι ακριβώς όπως την κάναμε με την Ιταλία, θα την κάνουμε όσον ούπο με την Αίγυπτο και έτσι ακριβώς, προσέξτε, έχουμε συμφωνήσει και με την Αλβανία. Με την Αλβανία είπαμε ότι θα πάμε στη Χάγη και ο καθένας εξ ημών θα απευθύνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 μίλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν πάμε στη Χάγη έχοντας επεκτείνει ή έχοντας σκοπό να επεκτείνουμε μετά τη Χάγη την αιγαλίτιδα ζώνη, την κυριακή μας δηλαδή θάλασσα, στα 12 μίλια, εκείνο το οποίο θα μείνει μετά είναι η διευθέτηση της ΑΟΣ στην περιοχή του Καστελορίζου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε, θα πρέπει να πάμε στη διεθνή δικαιοδοσία. Μάλιστα. Αντιληπτό, ξεκάθαρο. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Βαρτζόπουλε, για το εμβολιαστικό πιστοποιητικό. Η συζήτηση ξεκίνησε για μετακινήσεις και εξυπηρέτηση του τουρισμού, αλλά βλέπω να ανοίγει περισσότερο η βεντάλια, να διευρύνεται το πεδίο. Και ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι δια της πλαγίας οδηγούμαστε σε μη προαιρετικό, αλλά υποχρεωτικό εμβολιασμό. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε. Γελάω και εδώ, με επιτρέψτε. Αυτό το ιδίαμα. Ακριβώς επειδή, θα το ξέρετε βέβαια εσείς και γι' αυτό μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Είμαι αυτός ο οποίος, με ερώτησή μου στον Υπουργό πριν από ένα περίπου μήνα, ζήτησα την ενεργοποίηση του νόμου που προβλέπει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Εγώ είχα ζητήσει τον Δεκέμβριο από τον Υπουργό να ενεργοποιήσει τον νόμο που ψηφίσαμε πέρυσι τέτοια εποχή, ο οποίος προβλέπει ότι σε έκτακτες καταστάσεις είναι δυνατόν ο εμβολιασμός για ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού και για ορισμένο χρόνο να είναι υποχρεωτικός. Mm-hmm. Και αιτιολόγησα την πρότασή μου αυτή εδώ, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα κυνηγάμε βέβαια τον κόσμο στον δρόμο για να τον εμβολιάσουμε, έτσι καθάρι. Αλλά θα έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να ζητήσει από τους δημόσιους λειτουργούς, τους υγειονομικούς, τους ενστόλους και άλλους που εξυπηρετούν τους πολίτες να εμβολιαστούν και αν δεν το κάνουν, να έχει τη δυνατότητα, όχι να τους διώξει βέβαια, όχι να τους κάνει κακό, αλλά να τους χρησιμοποιήσει σε άλλες θέσεις όπου δεν θα είναι πλέον τόσο, αν θέλετε, πρώτης γραμμής. Ακριβώς. Ναι. Επιρρεπείς στο να μολυνθούν οι ίδιοι ή να μολύνουν κάποιον άλλο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους εκπαιδευτικούς, για όλες τις άλλες μονομάδες του πληθυσμού. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισμό. Ναι. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τις διεθνείς μεταφορές. Συμφωνώ μαζί σας ότι όλη αυτή η συζήτηση περί εμβολιασμού οπωσδήποτε πηγαίνει σε μία κατάσταση η οποία είναι ένας έμεσος τρόπος για να οδηγηθεί ο άλλος στο να κάνει τον εμβολιασμό. Είναι κάτι, κύριε Μόσχη, το οποίο σε μία πανδημία δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και το λέω σαφέστατα, ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι οι Ευρωπαίοι εκόντες άκοντες θα συρθούν, και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτή τη λέξη, πίσω από την πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει πράξη σε όλη την Ευρώπη. Διότι αν δεν γίνει πράξη, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Και μάλιστα θα πρέπει να γίνει συνδυασμό. Να μπορεί κανείς με το εμβολιαστικό πιστοποιητικό να κινείται ελευθέρως, και από την άλλη πλευρά να υπάρχει και ένα πρωτόκολλο τέστη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή ή έχεις κάνει το τεστ ή έχεις κάνει το εμβόλιο, ή θα πρέπει να κάνεις το τεστ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσεις να ταξιδέψεις ελεύθερα και να πας να καταστατήσεις, να κάνεις διακοπές σου κάπου ελεύθερα. Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στα των επιπτώσεων και προφανώς μιλάμε για τις οικονομικές επιπτώσεις. Ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται κατά δήλωσή του σε χειρότερη επαγγελματική και οικονομική κατάσταση ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με νέα έρευνα. Συμμετείχαν περίπου 600 άτομα 16 έως 64 ετών και απάντησαν σχετικά με τη δική τους εμπειρία.
Ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη επαγγελματική και οικονομική κατάσταση ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας. Σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα της εταιρείας Focus Bari που διεξήχθη το δήμερο 9-10 Φεβρουαρίου σε δείγμα 622 ατόμων ηλικίας 16 έως 64 ετών, 12 μήνες μετά τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας, ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων βρίσκει συνολικά χειρότερη την επαγγελματική και οικονομική του κατάσταση. Συγκεκριμένα, το 30% των Ελλήνων δηλώνει πως σήμερα, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, η επαγγελματική του κατάσταση είναι χειρότερη, ενώ μόνο το 10% δηλώνει πως είναι καλύτερη. Την καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πολύ νεαρή ηλικία μεταξύ των ερωτηθέντων 16 έως 24 ετών, πιθανά ως πιο έτοιμοι να αξιοποιήσουν διαδικτυακές ευκαιρίες, ενώ σε χειρότερη επαγγελματική κατάσταση δηλώνουν περισσότερο οι γυναίκες και συνολικά οι κάτοικοι της Αττικής. Για όσους τα επαγγελματικά χειροτέρευσαν, οι βασικοί λόγοι είναι πως η επιχείρησή τους υπολειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες επειδή περιορίστηκαν πολύ οι εργασίες τους, ενώ μεγάλη μερίδα εργαζομένων βρίσκεται σε αναστολή, υπό απασχόληση ή εκτός εργασίας, καθώς η επιχείρηση όπου εργαζόταν είτε έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω πανδημίας, είτε έχει κάνει μειώσεις προσωπικού. Για τη μικρή αναλογία που δηλώνει βελτιωμένη επαγγελματική κατάσταση, οι κύριοι λόγοι είναι η δημιουργία νέας απασχόλησης, αλλά και η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου που διαθέτουν καθώς εργάζονται από απόσταση. Από την άλλη μεριά, το 36% των Ελλήνων δηλώνουν πως η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με 12 μήνες πριν, ενώ μόλις το 10% δηλώνει το αντίθετο. Για όσους χειροτέρεψαν τα οικονομικά, ο βασικός λόγος, 75%, είναι η μείωση των εσόδων τους, καθώς και ότι χρειάζεται να στηρίξουν άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν πληγεί οικονομικά ή ότι τους έτυχαν κάποια απρόβλεπτα έξοδα. Σε χειρότερη οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες, καθώς και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Οριακά πιο θετική εικόνα σε σύγκριση με τις άλλες δημογραφικές ομάδες παρουσιάζουν οι ηλικίες 55 και άνω, καθώς και οι κάτοικοι της Αττικής. Για τη μικρή μερίδα Ελλήνων που εμφανίζονται σήμερα με καλύτερα οικονομικά από ό,τι πέρσι, ο κυριότερος λόγος είναι ότι μείωσαν τα έξοδά τους, καθώς και ότι δημιούργησαν νέες πηγές εσόδων. Μαζί μας ο Χρήστος Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόσχη και σε εσάς και στους τηλεθεατές του σταθμού σας. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ στενά της επικαιρότητας και νομίζω ότι δεν θα έχουμε περιθώριο να κινηθούμε κι αλλού. Καταρχάς, έχετε καταλήξει ποιος φταίει για ό,τι έγινε στην Αττική? ΔΔΕ, Δήμοι, Περιφέρεια, Υπουργεία? Γιατί κύριε Μόσχη, έχει καταλήξει η κυβέρνηση? Έχετε δει ένα κυβερνητικό παράγοντα που τουλάχιστον στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους έχει παράλληλα αποδεχτεί κάποια ευθύνη? Αλλά επειδή σήμερα είναι πολύ άσχημη ημέρα και για τη Θεσσαλονίκη, για δύο γεγονότα, σε σχέση με την πρόληψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, σε σχέση με τα παράπλευρα διόδια στον Λαγκαδά, επίσης για την πρόληψη και την πολιτική προστασία, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο έχει άμεση επίπτωση για το τι μπορούμε να ζήσουμε και πρέπει να το αποφύγουμε. Ο ΔΔΕ, ο οποίος, ξέρετε, διευθύνεται από έναν Θεσσαλονικιό, από τον κύριο Νίκο Μπακατσέλο, εκπρόσωπο της γόνο της μεγάλης και γνωστής οικογένειας, που είναι ο επικεφαλής του ΔΔΕ, ο οποίος πριν από ένα χρόνο κατήργησαν και οι προκάτοχοι του τους ελέγχους του μέσου δικτύου, εκεί δηλαδή με απλά λόγια όπου πηγαίνανε οι τεχνικοί της ΔΔΕ και αποτύπωναν ποια δέντρα ή ποια προβλήματα αποτελούσαν κίνδυνο για το ηλεκτρικό δίκτυο μέσα στάσεις. Αυτό καταργήθηκε. Ναι. Φανταστείτε αυτό που σας λέω, αν δεν είχε καταργηθεί, πόσο λιγότερες θα ήταν οι ζημίες και επιβαρύνσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν έντονο το φαινόμενο στην Αττική. Ναι. Ήτανε. Και θα ήταν λογικό να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Αλλά είναι δυνατόν να επανέλθει ηλεκτροδότηση το Σάββατο από τη Δευτέρα? Σκεφτείτε το λίγο ανθρώπινα. Ναι. Όλα αυτά με οδηγούν στο συμπέρασμα. Στο ΔΔΕ καταλήγεται. Δεν καταλήγω στο ΔΔΕ, καταλήγω στην κυβέρνηση και στην δογματική αιμονή και σπουδή της να αποψηλώσει κάθε τι δημόσιο, υγεία, δημόσια ραδιοτηλεόραση, δημόσια εκπαίδευση, να τα παραδώσει κακήν κακός σε κάποιους ιδιώτες χωρίς να ελέγχει το δημόσιο συμφέρον. Ο ΔΔΕ είναι παρατημένος με σκοπό να ιδιωτικοποιηθεί, άρα αφού τον έχουμε για πούλημα τι μας νοιάζει? Όχι μόνο αυτό. Όσο πιο απαξιωμένος φτάσει στο σημείο πώλησης, τόσο πιο χαμηλό θα είναι το τίμημα για τους φίλους μας. Α, μάλιστα. Σήμερα ξέρετε το προχωράτε ακόμη περισσότερο. Βεβαίως, ναι. Ξέρετε τι υπόθηκε σήμερα. Μας κατηγορούν για τα πλευρικά διόδια και επειδή αφορά τη Θεσσαλονίκη. Και εγώ λέω ναι, οκ. Ας παραγνωρίσουμε ότι αυτή η συμφωνία έγινε με το κυρίαρχο Ταϊπέδ
και την Τρόικα που επέβαλε πολιτικές μέχρι το 18 στην Ελλάδα. Εσείς που είστε τώρα 18 μήνες οι θεόπνευστοι, η αποτελεσματική, η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών, γιατί δεν διαπραγματεύεστε εκ νέου για τα πλευρικά διόδια που θα επιβαρύνουν τον κάτοικο του Λαγκαδά ή των γύρω περιοχών? Και το μόνο που λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για το χιόνι, για την πανδημία, για τα κακά της μοίρας όλας. Τώρα αυτά είναι τα δέντρα. Το 61 τα δέντρα ψήφιζαν. Τώρα σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή πάλι τα δέντρα φταίνε για την διακοπή της ηλεκτροδότησης. Εφτάνει πια αυτή η κοροϊδία, ξέρετε. Μπορεί να εξυπηρετούμε και να υπηρετούμε τις κομματικές επιδιώξεις ο καθένας για την παράταξή του, αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη και μια αλήθεια, μια λογική. 250.000 οικογένειες χωρίς ρεύμα, κύριε Μόσχη. Μας. Και τώρα συζητάμε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Θα σας γυρίσω, σε λίγο, ναι, ολοκληρώστε αυτό, το, στα τοπικά θα σας γυρίσω σε λίγο, ολοκληρώστε λίγο αυτό. Μία λέξη θα σας πω μόνο. Μπορείτε να φανταστείτε ξημερώματα Δευτέρας που ο Χρυσοχοΐδης έκλεινε το δρόμο στις 5 η ώρα, μπορείτε να φανταστείτε αντιπολίτευση Μητσοτάκη, δεν θα ζητούσε εκλογές στις 5 και 10. Πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Τσεσμέ στο κεντρικό Αιγαίο να κάνει έρευνες και υποτίθεται ότι είμαστε σε διερευνητικές επαφές. Ατύπως μεν, αλλά είμαστε. Πολλοί ζητούν να σκληρύνει η στάση μας. Τι λέτε? Εγώ ένα πράγμα ζητώ. Ό,τι και αν αποφασίσουμε, επειδή είναι εθνικό ζήτημα, να το αποφασίσουμε σε πλήρη συνεννόηση. Ό,τι συνέπεια και αν υπάρξει σε σχέση με την κορύφωση ή μη των προβλημάτων μας με την Τουρκία, είναι εθνικό ζήτημα, δεν είναι κομματικό ζήτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή προφανώς δεν έχει μάθει ότι η πραγματική ζωή προϋποθέτει και συνεννόηση και συνένεση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και είναι ακόμα επιρμένος καβάλα στο άλογο της αλαζονίας, θεωρεί ότι και η Τουρκία είναι κάτι σαν την διαχείριση της Ικαρίας. Δεν είναι έτσι, κύριε Μόση. Και σας το λέω, όχι γιατί θέλω να κάνω αντιπολίτευση, γιατί θέλω οι οδύνες και οι πληγές και η καταστροφή που προκαλεί αυτή η κυβέρνηση, είτε στην υγεία, είτε στην οικονομία, είτε σε εθνικά ζητήματα, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη γίνεται. Για το εμβολιαστικό πιστοποιητικό είστε υπέρ ή κατά? Δεν είμαι ειδικός για να πιστοποιήσω την αναγκαιότητά του, αλλά ακούω με πολύ σοβαρότητα και τις ενστάσεις που διατυπώνονται για μια περιθωριοποίηση η οποία μπορεί και να μας προκαλέσει προβλήματα στην τουριστική περίοδο. Ο κ. Μητσοτάκης το διαβάζει και λύγει στην Ευρώπη ότι είναι ενισχυτικό. Ο κλάδος του τουρισμού, οι ίδιοι επιχειρηματίες του τουρισμού, που βέβαια οι άνθρωποι έχουν πλέον τόσα πράγματα να βαραίνει την πλάτη τους και το μυαλό τους, έχουν τοποθετηθεί. Και αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι και ιδιαίτερα φιλικά διακείμενη προς αυτό το μέτρο. Ξέρετε κάτι, ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να καταφύγει σε φαϊνές ή ανεφάρμοστες ιδέες για να εντυπωσιάσει ή για να φύγει, να βγει από τη σκιά ενός ηγέτη τις προτάσεις του οποίου δέχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και από την άλλη ενός προέδρου μιας κυβέρνησης που με το ζόρι συνομιλεί με την Φόντερ Λάινεν για τα εμβόλια, για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να τα ξεπεράσει αυτά. Εδώ δίνουμε μια εθνική μάχη σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να προτάσετε το κομματικό και προσωπικό όφελος έναντι του εθνικού. Είναι τόσο απλή αυτή η συζήτηση. Όσοι είναι στην πρώτη γραμμή πρέπει να εμβολιάζονται υποχρεωτικά. Σαφέστατα. Και θα σας πω και κάτι που θα είναι και κόντρα στο λαϊκισμό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κύριε Μόσχη, έχει και ζήτημα δημοκρατίας. Δεν επιθυμώ να εμβολιαστώ προνομιακά, αλλά το ότι δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο και περνάνε το ένα μετά το άλλο νομοθετήματα που ανατρέπουν τη ζωή σας στη ζωή μου και έχει γίνει το η Βουλή πλυντήριο πελατειακών νομοθετημάτων, με στεντόρια τη φωνή σας λέω, κόντρα στους λαϊκισμούς που υποστήριξε η ελληνική λύση, ότι είναι προνόμιο των βουλευτών, ναι, πρέπει να επαναλειτουργήσει και η Βουλή. Άρα και τα δικαστήρια, κύριε Μόσχη. Άρα πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει να εμβολιαστούν οι βουλευτές για να μπορέσει να λειτουργεί η ολομέλεια. Βεβαίως, προηγούνται οι ευπαθείς ομάδες και η πρώτη γραμμή της υγείας, της ναι, παιδείας κτλ. Αλλά και η δημοκρατία παράγει αποτελέσματα υγείας, ανάπτυξης
και προστασία των πολιτών, κύριε Μόση. Υγειονομική δηλαδή, η εκπαιδευτική, εδώ εμβολιάσαμε τα σώματα, τον Γεωργιάδη, ας πούμε. Η υγειονομική, τα σώματα ασφαλείας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Το υποχρεωτικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Θεωρώ όμως ότι αν υπάρχει. Η άποψή σας ποια είναι? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Το υποχρεωτικά είναι μια συνθήκη που θα ήθελα να την αποφύγουμε. Αλλά θα ήθελα να την αποφύγουμε με τη συνένεση των ανθρώπων που υπηρετούν σε υψηλή σημασία λειτουργικές και λειτουργηματικές θέσεις και δεν πιστεύω ότι θα χρειαζόταν καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Να δούμε λίγο. Δεν αποφεύγω την ερώτηση, ναι. Αλλά αν έχουν συνέστηση της ευθύνης τους. Θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, λέτε. Ουσιαστικά αυτό μου λέτε. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να το αποφασίσουν. Καλά, προφανώς με πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Προφανώς οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Αλλά κύριε Γιαννούλη, όταν τίθενται ζητήματα δημόσιας υγείας, αντιλαμβάνεστε πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο ζήτημα πεπιθήσεων. Ακριβώς, ναι, γι' αυτό σας το λέω. Η πολιτεία έχει ευθύνη να αποφασίσει, αλλά και οι άνθρωποι που υπηρετούν τις βαθμίδες του πολιτεύματός μας θα πρέπει να είναι και υπόδειγμα προς τους άλλους για να ακολουθούν τους νόμους της πολιτείας. Ξέρετε, ελάτε στη θέση ενός αξιωματούχου που λέει «Ωραία να εμβολιαστώ». Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης γιατί κάνει ό,τι θέλει? Είμαστε η χώρα του «κάνω ό,τι θέλω και ό,τι γουστάρω». Μάλιστα. Εσάς πώς θα το ερμηνεύατε αυτό? Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην εμπειρία και στη γνώση σας. Δεν είστε απλά ένας δημοσιογράφος που διαβάζει τις ειδήσεις στο AutoCue. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι γεννηματά δώσουν το υπόδειγμα ότι κοίταξε να δεις, αν έχω μπάρμπα στην κορώνη, αν έχω εξουσία ή αξίωμα σε αυτήν την Ελλάδα, κάνω ό,τι γουστάρω. Γιατί αυτό είναι το υπόδειγμα, Μητσοτάκη. Να σας πάω λίγο στο ζήτημα Κουφοντίνα, γιατί κάθε μέρα ο καυγάς. Κουφοντίνα. Ο καυγάς παραμονεύει. Βλέπω συνεχώς από το ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήσεις από στελέχη, ανακοινώσεις και σήμερα επισήμως από τους συναρμόδιους τομεάρχες. Γιατί τέτοια επιμονή, κύριε Γιαννούλη, σε αυτό το ζήτημα? Θέλετε την προσωπική μου άποψη? Την προσωπική σας άποψη. Δεν θέλω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπερασπίζομαι τα δικαιώματα είτε του Κουφοντίνα είτε του εγκληματία της Χρυσής Αυγής ως πολίτη σε μια δημοκρατία που δεν εκδικείται, δεν δολοφονεί και δεν τιμωρεί εφόσον έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει θανατική ποινή για να την επιβάλλει κάποιος γιατί δεν ικανοποιήθηκε από την απόφαση της δικαιοσύνης. Η απόφαση της δικαιοσύνης είτε για τον Κουφοντίνα είτε για τους Χρυσαυγίτες, οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι ή πολιτικοί εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει όμως αυτοί οι δολοφόνοι και είναι και να εκτίσουν 13 φορές ο συγκεκριμένος καταδικασμένος σε ισόβια. Φαίνεται ότι κάνοντας χρήση του νόμου, εφόσον το επιτρέψει το Συμβούλιο, μπορεί μετά το Σεπτέμβριο να βγει. Και τώρα γίνεται όλη φασαρία για το σε ποια φυλακή θα μεταχθεί. Είναι. Ακούστε να δείτε. Καταλαβαίνετε τι προκαλεί αυτό στην κοινή γνώμη. Δεν θα μπω στη συζήτηση για τον εκτελεστικό βραχίωνα της 17 Νοέμβρη ή για τον εκτελεστικό βραχίωνα της Χρυσής Αυγής. Η αφαίρεση ζωής δεν παρέχεται σε καμία είδους εγκληματική οργάνωση. Ούτε αποτελεί πολιτική πράξη. Αλλά η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι επικεφαλείς των φυλακών, όλα τα εντεταλμένα όργανα για να εκτελέσουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να φέρονται ακριβώς το ίδιο σε όλους. Το μέγεθος της ποινής το αποφάσισε η δικαιοσύνη. Την εκτέλεση της ποινής οφείλουν να την υλοποιούν τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας και εκεί τελεία για κάθε κρατούμενο των ποινικών φυλακών αυτής της χώρας. Πείτε μου εάν κάτι. Έχει δικαιώματα, ναι, ο κρατούμενος έχει δικαιώματα. Αν δεν έχει δικαιώματα με βάση τον νόμο, δεν έχει αυτά τα δικαιώματα. Κύριε Γιαννούλη, για να έρθουμε στα τοπικά και να, κλείσουμε με αυτό, πείτε μου είναι κάτι. Είναι σαφές, γιατί έχει προκαλέσει συζήτηση που αρχίζει να με οδηγεί στη βεβαιότητα ότι είναι εκ του πονηρού, όχι από την πλευρά σας. Ναι, καλά, τη συζήτηση δεν την κάνω εγώ. Θέτω ερώτημα για τη συζήτηση που γίνεται. Κάποιοι όμως τους αρέσει να τη συντηρούν για να κρύψουν
τα πραγματικά εγκλήματα που γίνονται κατά της υγείας, κατά της οικονομίας, της ανάπτυξης της πόλης, του νομού μας, της περιφέρειάς μας. Σήμερα, για παράδειγμα, μάθαμε ότι ο κύριος Καρακοστάνογλου, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι και αυτός θειασότης μαζί με τον κύριο Τζικώστα, το ότι κάνω ό,τι γουστάρω γιατί τις θέλω. Παρανομώντας και εμείς. Ζητήσαμε τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ναι. 24 Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, όπως ορίζει ο νόμος και επιβάλλει, για την υπόθεση της μονάδας απορριμμάτων στο Λαγκαδά και για τις μονάδες υγειονομικής ταφής νοσοκομιακών απορριμμάτων στην Σύνδο. Για τη ΒΠΕΘ, λέτε, ναι. Και η απόφαση των κυρίων Καρακοστάνογλου και Τζικώστα, κόντρα στον κανονισμό και τον νόμο, και θα προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι ότι όχι, δεν το κάνουμε. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θέλω να μου απαντήσετε για το τι γίνεται με τις ιαματικές πηγές, Παύλα Λουτρά και την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκονται. Εδώ ξαφνικά το Υπουργείο Τουρισμού ενημερώνει... Τις βγάλαμε στα καλάθια και ξεπουλάμε, κύριε Μόση. Ενημερώνει τους δήμους, οι οποίοι πέφτουν από τα σύννεφα, ότι θα σταματήσουν να ελέγχουν και να έχουν τα ιαματικά λουτρά στην διάθεσή τους και στην διαχείρισή τους και μάλιστα θα τους πάρουν και περιμετρικά και ένα χιλιόμετρο, όχι μόνο τις εγκαταστάσεις. Τι προέκυψε? Κύριε Μόση, και μόνο ότι χαμογελάτε σαρκαστικά είναι η απάντηση στο θέμα. Βάλαμε το καλάθι και ξεπουλάμε. Μέχρι πρότινος στην Πέλα, με τα λουτρά του Πόζαρ, υπήρχε το ζήτημα της αδειοδότησης, της λειτουργίας, ναι, σε σχέση με το Δήμο. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Ναι. Και πώς θεραπεύεται το ζήτημα? Ελάτε πάρτε σε τιμή ευκαιρίας. Άλλαντάλλον, εάν θα μου ζητούσατε μια σοβαρή πολιτική εκτίμηση, είναι η πολιτική του άλλαντάλλον. Ναι, κοιτάξτε, κατά καιρούς οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν κάνει τέρατα, αλλά εμένα μου ακούγεται πονάει δόντι κόψει κεφάλι. Είναι η πρώτη περίπτωση. Αυτό που σας περιέγραψα για την ΔΔΕ, ξέρετε ότι δεν απέχει πολύ από τη λογική αυτού του είδους των πρωτοβολιών για τις ιαματικές πηγές και τα λουτρά. Φαντάζομαι δεν τους ενδιαφέρει. Ακούστε να δείτε, ξέρετε ποια είναι η βασική θεμελιώδης διαφορά, γιατί ποτέ δεν θα γίνουμε ίδιοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι πατερίτσες της στην αυτοδιοίκηση δεν ενδιαφέρονται για τον τόπο, ενδιαφέρονται για το κόμμα πρωτίστως. Αυτή η ανακολουθία προκαλεί προβλήματα τα οποία, ξέρετε, σε άμεσο χρόνο δεν εμφανίζονται στη δημοσιότητα και σας τιμά που ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Όταν όμως έρχεται και είναι απόλυτα έκδηλη η εγκληματική και η κακή νομοθέτηση ή αποφάσεις του πρόσφατου παρελθόντος, τότε πέφτουν από τα σύννεφα. Μας συνέβη αυτό και πού ήμασταν εμείς? Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, αλλά κανείς δεν άκουγε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ και σε εσάς. Με έτοιμα να αποσυρθεί ο νόμος του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το πρωί παρέμβαση στην Πριτανία του Αριστοτελείου, ζητώντας να συναντηθούν με τον Πρίτανη του Ιδρύματος, Νίκο Παπαϊωάννου. Ο Πρίτανης αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία τους λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, για την πανδημία. Με τους φοιτητές μίλησε ο αντιπρίτανης κοινωνικών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας Δημήτρης Κοβέος. Όταν αποχώρησε, ομάδα φοιτητών εισέβαλε στο κτίριο φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Οι φοιτητές αντιδρούν μεταξύ άλλων στην ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, στη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΗ και τις διαγραφές των φοιτητών. Ωστόσο, η κατάσταση όπως βλέπετε είναι καθημερινή και οι κινητοποιήσεις εξακολουθούν. Διαρκούν και να δούμε στο επόμενο διάστημα τι άλλο θα ακολουθήσει. Τώρα, παραμένουμε σε εκπαιδευτικά, αλλά εκπαιδευτικά παύλα αστυνομικά εμπροκειμένου. Ζημίες προκάλεσαν άγνωστοι στο γυμναστήριο του πρώτου λυκείου Πολύχνης. Τους βανδαλισμούς διαπίστωσαν οι καθαρίστριες όταν πήγαν να καθαρίσουν το σχολείο. Για το συμβάν κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων από τη διεύθυνση του σχολείου. Τους βανδαλισμούς στο γυμναστήριο του πρώτου λυκείου Πολύχνης διαπίστωσαν οι καθαρίστριες που πήγαν να καθαρίσουν τις σχολικές αίθουσες. Όπως βλέπετε, είναι καινούργια όλα. Σπάσανε όλα αυτά εδώ. Απογοήτευση προκαλούν αυτές οι εικόνες. Εντός σχολικής αίθουσας επικρατεί ακαταστασία, καθώς τα νεαρά άτομα τη μετέτρεψαν σε χώρο διασκέδασης.
ήρθα το πρωί εδώ στο σχολείο, η εικόνα που αντίκρισα ήταν πραγματικά θλιβερή. Υπήρχε μέσα στο γυμναστήριο μεγάλες καταστροφές σε όργανα γυμναστικής, σπασμένες κλειδαριές και πολλά προβλήματα που δημιουργούν στις υποδομές του σχολείου κατεστραμμένα. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας βρέθηκε άμεσα στο χώρο και είδε όλα όσα προκάλεσαν οι άγνωστοι μέσα στο γυμναστήριο του σχολείου. Δεν λείπει κάτι, δεν έχουν γίνει κλοπές, απλά υπάρχει μια ομάδα ατόμων η οποία μπαίνει κατά τις απογευματινές προς νυχτερινές ώρες στο σχολείο, παραβιάζοντας από κάποια σημεία και μπαίνουν μέσα και αυτοί κατασκηνώνουν, διασκεδάζουν, καταστρέφουν την περιουσία του σχολείου και αποχωρούν. Οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τις κλειδαριές του σχολείου με ψαλίδι που χρησιμοποιούν τεχνίτες, μπήκαν στο χώρο και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Εμείς αποκαταστήσαμε όσο μπορούσαμε χθες, καθαρίσαμε τους χώρους και αποκαταστήσαμε τις βλάβες που υπάρχουν και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ στο σχολείο για να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Αλλά φανταστείτε ότι πριν λίγο καιρό μπαίναν από άλλο σημείο του Δήμου και του σχολείου και μπαίναν μέσα στο κύριο κτίριο. Κλείσαμε όλα τα παράθυρα με σιδεριές, βάλαμε συναγερμούς. Καταλαβαίνετε ότι ένα σχολείο δεν μπορεί να γίνει φυλακή. Πάντως δεν είναι το πρώτο περιστατικό με βανδαλισμούς που σημειώνεται. Σύμφωνα με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται παρόμοια περιστατικά σε σχολεία της Πολύχνης και σε κάποια της Ευκαρπίας. Μάλιστα. Γλέντισαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Για το λεγόμενο υγειονομικό διαβατήριο στο άνοιγμα του τουρισμού, μεγάλο θέμα το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο. Μίλησε στην εκπομπή μας αυτοδιοικητικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος. Οι επαγγελματίες του τουρισμού, όπως είπε, χαιρετίζουν κάθε πρωτοβουλία που θα φέρει επισκέπτες στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τις κινήσεις διασφάλισης ότι η Ελλάδα θα μπορεί να προβάλλεται ως μια χώρα COVID-free. Πρέπει να βλέπουμε ένα βήμα πιο μπροστά και στη σωστή κατεύθυνση ήταν και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για το λεγόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμό. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες και η Ισπανία το σκέφτεται πολύ σοβαρά, εκτός από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστοποιητικό εμβολιασμό που δεν αναιρεί φυσικά το ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τεστ PCR αρνητικά των 72 ώρων και rapid test φυσικά, ιδιαίτερα στα χερσαία μας σύνορα, έτσι ούτως ώστε όποιος πελάτης θελήσει να έρθει οπουδήποτε στην Ελλάδα, κυρίως αν θέλετε Ευρώπη, Βαλκάνια αλλά και Ρωσία, να μπορεί να έρθει χωρίς κανένα περιορισμό, να είναι ανοιχτά τα σύνορά μας, φυσικά τα αεροδρόμια, έτσι ώστε να κάνουμε μια σεζόν με το ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο σε έσοδο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η δεύτερη σεζόν με νούμερα του 2020 δεν μπορεί να γίνει και αυτό νομίζω είναι το πιο κομβικό στην προετοιμασία μας από εδώ και στο εξής. Με τη Σερβία το κάναμε αυτό, θα υπογράψουμε το μνημόνιο. Με τις χώρες όμως που δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόφαση του ECDC, τι θα γίνει, κύριε Τάσιο, και κατά πόσο θα είναι και νόμιμο, ηθικό προφανώς θα είναι για όλους, πόσο είναι νόμιμο και δεν προσκρούει σε κάποιες νομικές διατάξεις το να είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή απλά δεν θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά προαιρετική. Δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, καταρχήν, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, το ίδιο ισχύει και για εμάς. Απλώς, ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού που μπορεί να το αποδεχθούν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χειρότερη, αν θέλει, των περιπτώσεων, να έχουμε την δυνατότητα για διακρατικές συμφωνίες. Ήδη είμαστε έτοιμοι με το Ισραήλ. Προχωρούμε γοργά με τη Μεγάλη Βρετανία. Σίγουρα μπαίνουν στο σκεπτικό Βαλκάνια, όπως η Ρουμανία και η Σερβία, που είναι και λεγόμενη τρίτη χώρα η Σερβία, έτσι ούτως ώστε να θωρακίσουμε τη χώρα για την επισκεψιμότητά της, για τις αφίξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα πρέπει να το δούμε και με τη Ρωσία. Είτε έχουμε την αναγνώριση του Σπούτιν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, είτε όχι. Και γι' αυτό βάζουμε το βασικό τρίπτυχο για να έρθει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Να έρθουν λοιπόν οι τουρίστες, είναι αυτό που σας ανέφερα πριν. Δηλαδή, είτε να είναι με πιστοποιητικό εμβολιασμό, αν κάποιος δεν έχει, γιατί ενδεχομένως και ηλικιακά να μην έχει προλάβει στη χώρα. Άρα λοιπόν, αν δεν το έχει, θα πρέπει να έχει αρνητικό τεστ 72 ώρων ή rapid test στις εισόδους της χώρας γενικότερα.
Επιβάτηδα αστικού λεωφορείου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όταν από σκάσιμο και διαρροή στο σύστημα θέρμανσης του οχήματος χύθηκε καυτό νερό πάνω της. Το περιστατικό συνέβη σε λεωφορείο της γραμμής 14 του ΟΑΣΤ, την ώρα που κινούνταν επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Ο οδηγός ακινητοποίησε αμέσως το όχημα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε την επιβάτηδα. Επιβάτηδα αστικού λεωφορείου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου όταν σημειώθηκε διαρροή στο σύστημα θέρμανσης του οχήματος και χύθηκε πάνω της καυτό νερό. Καθώς γύριζε, έκανε επιστροφή ο οδηγός από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς το τέρμα της Κάτω Τούμπας. Έφυγε ένα κολάρα από ένα θερματικό σώμα καλοριφέρ που είναι μέσα για να ζεσταίνει το χώρο των επιβατών, με αποτέλεσμα να φύγουν τα νερά και να κάψει μια κυρία στα πόδια. Ο οδηγός ακινητοποίησε αμέσως το όχημα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε την 61 ετών επιβάτηδα. Το αυτοκίνητο δεν είναι καινούριο, είναι γύρω στα 14-15 χρονών. Απλά οι σωλήνες αυτοί βγαίνουν μέσα από το πάτωμα. Το πιο πιθανό, από ό,τι μίλησα και με το συνεργείο, είναι κάποιος επιβάτης κατά λάθος να το πάτησε. Με αποτέλεσμα να φύγει από τη θέση του. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. 25 χρόνια που έχω εγώ στον ΟΑΣ δεν έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Το να τρυπήσει το κολάρο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Το να φύγει το κολάρο από τη θέση του μόνο αν το πατήσει κάποιος ή αν ήταν ελαττωματικός ο σφιχτήρας που το έπιανε πάνω στο θερματικό σώμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάγκριση αστυνομίας, ενώ παραγγέλθηκε πραγματογνωμοσύνη. Το περιστατικό δεν τίθεται θέμα παλαιότητας του αστικού λεωφορείου. Για ατυχές γεγονός έκανε λόγο ο Διευθυντής Συντήρησης Οχημάτων του ΟΑΣΤ Γιάννης Σαβίδης. Όπως είπε, πρόκειται για σωλήνες εντός του οχήματος που εκτείνονται από τη μέση και πέρα του λεωφορείου και δεν είναι καλυμμένοι με κάποιο υλικό από την κατασκευή του. Αυτοί οι σωλήνες πηγαίνουν στο καλοριφέρ του οχήματος και τους διαπερνά αντιψυκτικό διάλειμμα. Το πιο πιθανό, πρόσθεσε, είναι κάποιος επιβάτης χωρίς να το θέλει και χωρίς να το αντιληφθεί να τους κούνησε σε κάποιο σημείο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Έρχεται αμέσως τώρα η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Αύριο είναι Παρασκευή και το ραντεβού μας νωρίτερα με αναλύσεις στις 8.30.